Η ΕΛΜΕΧΙΟΥ στην εκπαίδευση των προσφύγων, με δεδομένο ότι θεωρεί την εκπαίδευση ως αγαθό και υποχρέωση της πολιτείας να την παρέχει σε οποιοδήποτε παιδί βρίσκεται εντός της χώρας, έρχεται και χαιρετίζει τις προσπάθειες που γίνανε πέρσι από την εισαγγελέα, που στην πραγματικότητα έχει την επιμέλεια αυτών των παιδιών, τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την κυρία Βλησίδου, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων πρώτου γυμνασίου, τον κύριο Βρούζο, και του πρώτου πάλι τον Κώστα τον Βούκουνα, τους εκπαιδευτικούς των εν λόγω σχολικών μονάδων και φυσικά τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν σε αυτά τα δύο τμήματα, τα οποία ήταν αυτόνομα τμήματα μέσα στην λειτουργία αυτών των σχολείων. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς συνεχίζεται και επεκτείνεται αυτό το εγχείρημα. Θα έχουμε τρία τμήματα υποδοχής, ένα στο πρώτο γυμνάσιο, ένα στο τρίτο γυμνάσιο και ένα στο πρώτο ΕΠΑΛ. Αυτόνομα τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, τα δύο πρώτα, στην πρώτη πάλι το τρίτο τμήμα, με καθηγητές όπως και πέρσι από το κανονικό ωράριο των σχολείων, και ταυτόχρονα θα λειτουργεί, εκεί πάνε τα παιδιά που είναι στα διαμερίσματα, και ταυτόχρονα θα λειτουργήσει τμήμα ΔΙΕΠ για τα παιδιά που διαμένουν στη ΒΙΑΝ. Σε απογευματινή διαδικασία θα φιλοξενείται εντός του κτηρίου του τρίτου γυμνασίου, με μια διαδικασία λίγο διαφορετική, μέχρι και αυτά να ενσωματωθούν, αν παραμείνουν εδώ. Τέλος πάντων, αυτό που αφορά την ΕΛΜΕ είναι για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην Ελλάδα. Για πόσα παιδιά μιλάμε? Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε κάποια τέτοια εικόνα. Οι καθηγητές? Καθηγητές στα τμήματα υποδοχής θα συμπληρώσουν καθηγητές του πρωινού έχουν κύκλου. Έχουν ειδική εκπαίδευση ή είναι καθηγητές? Του πρωινού κύκλου θα συμπληρώσουν, με δεδομένο αυτοί που επιθυμούν, αυτοί που το δηλώνουν, αυτοί που έχουν την αντίστοιχη ευαισθησία στο, και την αντίστοιχη τεχνογνωσία, και στον απογευματινό κύκλο κατά κύριο λόγο θα είναι εξειδικευμένοι αναπληρωτές. Αυτά τα παιδιά θα πηγαίνουν πρωί? Στα τμήματα υποδοχής είναι πρωί, θα ακολουθούν το κανονικό πρόγραμμα. Τα μεν πρώτα, σαν να φυτάνε στην πρώτη γυμνασίου σε ένα ξεχωριστό τμήμα με βάση τις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο πρώτο ΕΠΑΛ, πάλι σε ένα αυτόνομο τμήμα, σαν πρώτη ΕΠΑΛ. Δεν θα ακολουθούν μάθημα μαζί με τα άλλα παιδιά, είναι μόνο τους. Θα είναι αυτόνομο τμήμα με βάση τις ανάγκες και τη βάση που έχουν. Η διδασκαλία στην τρίτη θα γίνεται? Η διδασκαλία θα γίνεται με βάση το πώς, σε ποιο είναι το επίπεδο και όσο μπορεί να κολλήσει το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης λυκείου. Ναι. Παίρνουν και βιβλία? Έχει βγάλει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το γυμνάσιο, έχει βγάλει κάποιο υλικό, και όπου είναι εφικτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ύλη του κανονικού ωραρίου. Μάλιστα. Τα παιδιά αυτά τι έχουν δείξει από πέρσι? Έχουν δείξει από πέρσι, ναι. Στην αρχή υπήρχε ένας δισταγμός, αλλά με την πάροδο του χρόνου και με το δεδομένο ότι δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, αγκαλιάστηκαν και από τα υπόλοιπα παιδιά. Στην αρχή έχουμε, όταν κάτι δεν το έχουμε ζήσει, έχουμε φυσικά κάποιες ενστάσεις, κάποιους προβληματισμούς. Mm. Αλλά όταν το βιώνουμε, σιγά σιγά αυτό έρχεται και εξαλείφεται. Αυτό έδειξε η πράξη.